Χαιρετίζουμε την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση εργατικών συνδικάτων και ομοσπονδιών μετά την καραντίνα. Μία συγκέντρωση που βάζει κεντρικό σύνθημα να μην πληρώσουμε ξανά εμείς την κρίση τους. Από το πόσο αυτό το σύνθημα θα διαδοθεί ανάμεσα στους εργαζόμενους όλων των κλάδων, θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα επιβίωσής μας την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι καθοριστικό μπροστά σε μια βαθιά παγκόσμια συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση να αναπτυχθούν μεγάλοι εργατικοί αγώνες που θα βάλουν στο προσκήνιο τις ανάγκες μας. Ο δικός μας κλάδος δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα αυτή την περίοδο που έφερε στα όρια της επιβίωσης η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτόν. Μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, τα σωματεία μας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Παρόλο τον περιορισμό της κυκλοφορίας, αναπτύξαμε δράση πολλαπλάσια από τη συνηθισμένη. Λογαριαστήκαμε με όλα από την αρχή. Διεκδικήσαμε δεδουλευμένα από την εργοδοσία, που βρήκε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο τον κόπο μας, τη δουλειά μας. Διαμορφώσαμε αιτήματα και οργανώσαμε τη διεκδίκησή μας για την εξασφάλιση της επιβίωσης όλων. Εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των υγειονομικών και απαιτήσαμε μαζί τους την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων και γιατρών. Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο της 1ης Μάη, σπάζοντας την πράξη την καραντίνα στη συνδικαλιστική διεκδίκηση. Αυτό το συλλαλητήριο, συνάδελφοι, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια συμβολική κίνηση. Άνοιξε το δρόμο για να εκφραστούν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις μας την επόμενη μέρα. Χωρίς τη συγκέντρωση της 1ης Μάη, δεν θα είχαμε διανοηθεί να καλέσουμε σε κινητοποίηση των καλλιτεχνών στο Σύνταγμα στις 7 Μάη. Χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου μας που συμμετείχαν σε αυτή τη συγκέντρωση πήραν θάρρος από το μήνυμα που στείλαμε την Πρωτομαγιά. Ήρθαν στο συλλαλητήριο θέλοντας να εκφράσουν την οργή τους, δείχνοντας εμπιστοσύνη ότι τη συγκέντρωση τη διοργάνωναν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κλάδο. Στο χώρο μας, η κινητοποίηση των εργαζομένων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες των σωματείων είναι πρωτόγνωρη. Είναι αισιόδοξο ότι χιλιάδες νέοι συνάδελφοι κινητοποιήθηκαν με ενθουσιασμό, ότι προσέγγισαν τα σωματεία τους, ότι πολλοί παλιοί συνάδελφοι ξανασυνδέθηκαν και συμμετέχουν. Αυτό δημιουργεί μεγάλες ευθύνες και νέες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουμε. Τώρα χρειάζεται να κατακτήσουμε ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης. Να εμπιστευτούμε νέο κόσμο, να του δώσουμε ευθύνες. Να τον εμπνεύσουμε, να τον κάνουμε πιο ανθεκτικό στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, τους αγώνες μας. Βλέπουμε στην πράξη μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου ότι οι αγώνες μας έχουν αποτελέσματα, ότι πιέζουν την κυβέρνηση. Εκεί που μας αντιμετώπιζαν σαν μπουλούκι ζητιάνων, τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι εργάζονται με αγωνία για να λύσουν τα αιτήματα που τους βάζουμε. Τώρα περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει ότι η δύναμή μας δεν είναι κάποιοι ικανοί διαπραγματευτές πίσω από τις κλειστές πόρτες των υπουργικών γραφείων, αλλά η ίδια η διεκδίκηση και συμμετοχή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Τέλος, για μας τους καλλιτέχνες προκύπτει ένα παραπάνω καθήκον από αυτό της οργάνωσης του αγώνα μας. Το καθήκον να εμπνεύσουμε τους αγώνες των υπολείπων εργαζομένων. Όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά καταλαβαίνοντας ότι όσο σημαντικοί αγώνες και να αναπτυχθούν από μεμονωμένους κλάδους, δεν θα γίνει τίποτα αν δεν δυναμώσει συνολικά ένα εργατικό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό που θα επιβάλλει μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Αυτό το καθήκον το νιώσαμε παραπάνω από την πρωτόγνωρη συμπαράσταση που εκφράστηκε από το λαό μας στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας. Το νιώσαμε από την τεράστια απήχηση που είχε το βίντεο για την Πρωτομαγιά που έκαναν τα σωματεία μας με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Τώρα το καθήκον μας να εκφράσουμε με την τέχνη μας τις αγωνίες και τους αγώνες των πολλών γίνεται κατανοητό από περισσότερους καλλιτέχνες. Εκφράστηκε στην κινητοποίησή μας στις 21 Μάη, που πάνω από 1.000 καλλιτέχνες ένωσαν τη φωνή τους με τη φωνή των πολλών. Εκφράζεται σήμερα με τη συμβολική μουσική παρουσία στο τέλος της εκδήλωσής μας. Θα εκφραστεί το Σάββατο στην κινητοποίηση της ΛΑΡΚΟ. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Για να βγάλουμε πάνω από το σβέρκο μας αυτή την πότα που δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε. Καλή συνέχεια.